Η αρχαία Ρώμη ήταν ένας ιταλικός πολιτισμός που ξεκίνησε από την Ιταλική Χερσόνησο στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. Βρίσκεται κατά μήκος της Μεσογείου με επίκεντρο την πόλη της Ρώμης. Θα επεκταθεί και θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου με πληθυσμό περίπου 50 έως 9 εκατομμύρια κατοίκους. Περίπου δηλαδή το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού εκείνης της εποχής και καλύπτει 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην άνθησή της βέβαια, μεταξύ του 1ου και του 2ου αιώνα μετά Χριστό. Σε περίπου 12 αιώνες της ύπαρξής του, ο ρωμαϊκός πολιτισμός μετατρέπεται από μια μοναρχία σε μια κλασική δημοκρατία και στη συνέχεια σε μια όλο ένα και πιο αυταρχική αυτοκρατορία. Μέσω της κατάκτησης και της αφομοίωσης κυριάρχησε στη Νότια και Δυτική Ευρώπη, τη Μικρά Ασία, τη Βόρεια Αφρική και τμήματα της Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης. Η Ρώμη ήταν κυρίαρχη σε όλη την περιοχή της Μεσογείου και ήταν μία από τις πιο ισχυρές ενότητες του αρχαίου κόσμου. Συχνά κατηγοριοποιείται σε κλασική αρχαιότητα μαζί με την αρχαία Ελλάδα και παρόμοιων πολιτισμών και των κοινωνιών τους, που είναι γνωστό ως ο ελληνορωμαϊκός κόσμος. Η αρχαία ρωμαϊκή κοινωνία συνέβαλε στη σύγχρονη διακυβέρνηση, το δίκαιο, την πολιτική, τη μηχανική, την τέχνη, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία, τον πόλεμο, τη θρησκεία, τη γλώσσα και την κοινωνία. Ένας πολιτισμός που αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό για την εποχή του. Η Ρώμη επαγγελματοποιεί και επεκτείνει τη στρατιωτική της ισχύ, δημιουργώντας ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο ονομαζόταν Res Publica. Την έμπνευση για τις σύγχρονες δημοκρατίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία. Πέτυχε εντυπωσιακά τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά κατορθώματα όπως η κατασκευή εκτεταμένων συστημάτων υδραγωγείων και δρόμων, καθώς και μεγάλα μνημεία, παλάτια και δημόσιες εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας, η Ρώμη είχε κατακτήσει τα εδάφη γύρω και πέρα από τη Μεσόγειο και η κυριαρχία της εκτείνεται από τον Ατλαντικό στην Αραβία και από το Δέλτα του Ρήνου στη Βόρεια Αφρική. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αναδείχθηκε υπό την ηγεσία του Αυγούστου Κέσσαρα. Τα 721 χρόνια των Ρωμαϊκών Περσικών Πολέμων ξεκίνησαν το 92 π.Χ. με πρώτο πόλεμο εναντίον της Σπαρθία. Έγινε η μεγαλύτερη σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας που είχε σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις και συνέπειες για τις δύο αυτοκρατορίες. Σύμφωνα με τον Τραϊανό, η αυτοκρατορία έφτασε εδαφικά στο αποκορύφωμά της. Τα δημοκρατικά ήθη και έθιμα άρχισαν να μειώνονται κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής περίοδου, με τους εμφύλιους πολέμους να έχουν γίνει ένα κοινό τελετουργικό για την άνοδο ενός νέου αυτοκράτορα, όπως η Παλμύρα που διέρεσε προσωρινά την αυτοκρατορία τον 3ο αιώνα. Οι στρατιώτες των αυτοκρατόρων που επανενώθηκαν διαιρώντας την αυτοκρατορία σε δυτική και ανατολική. Μαστίζεται από την εσωτερική αστάθεια και επίθεση από διάφορους λαούς που μεταναστεύουν. Το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας την χώρισε σε ανεξάρτητα βασίλεια κατά τον 5ο αιώνα. Αυτή η διάσπαση είναι ένα ορόσημο που οι ιστορικοί το χρησιμοποιούν για να διαιρούν την αρχαία περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας από την προμεσαιωνική μαύρη περίοδο της Ευρώπης. Η Ρώμη. Οι Ρωμαίοι ήταν πολεμιστές και διοικητικοί. Σε λίγες δεκαετίες η Ρώμη από μικρό χωριό έγινε πρωτεύουσα μιας απέραντης αυτοκρατορίας. Το πρακτικό ελιστικό πνεύμα των Ρωμαίων εκφράζεται και στη θρησκεία τους. Οι πεποιθήσεις. Επικαλούνται τους θεούς σε κάθε περίσταση για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Βλέπουν τα σημάδια της θεϊκής παρουσίας πίσω από κάθε στοιχείο της φύσης, πίσω από κάθε πράγμα. Το νερό των ποταμών είναι ένας θεός. Η δύναμη που κάνει να ανθίζουν τα λουλούδια την άνοιξη είναι μια θεά και η ανάλογη επίκληση στρέφει τη ροή των πραγμάτων προς όφελος του πιστού.
οι Ρωμαίοι δίνουν μεγάλη σημασία σε όσα αποκαλύπτουν τη βούληση των θεών. Μια λίκαινα θυλάζει πάνω στον Παλατίνο λόφο τους ιδρυτές της Ρώμης, Ρώμο και Ρωμήλο. Οι ναοί. Κάθε ναός είναι αφιερωμένο σε μία θεότητα. Οι τελετές γίνονται στο ύπαιθρο μαζί με τις δημόσιες συγκεντρώσεις. 1. Σικός. 2. Άγαλμα της θεότητας. 3. Πρόναος. 4. Κοιονοστοιχεία. 5. Κλίμακα εισόδων. Στο φόρουμ γίνονται οι επίσημες πολιτικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, ενώ οι θρίαμβοι του στρατού ακολουθούν την Ιερά Οδό. Το Ιερατείο. Ο μεγάλος Ποντίφικας όριζε τις 7 εστιάδες, κοπέλες αφιερωμένες στη λατρεία της θεάς Βέστα, εστίας, και τους 15 φλάμινες ιερείς στην υπηρεσία ενός θεού. Οι ιεροπραξίες επιβλέπονταν από το Συμβούλιο των Ποντίφικων. Οι μάντις ήταν οι ονοσκόποι, οι ιεροσκόποι και δέκαρχοι. Το Λίτιον ήταν ένα μπαστούνι στριφογυριστό σαν σπήρα, με τη βοήθεια του οποίου ο ιονοσκόπος όριζε ένα χώρο στον αέρα ή στο έδαφος όπου διάβαζε τα προμηνύματα των θεών που ανάγγελναν τα πουλιά ή τα ιερά κοτόπουλα, αναφρεμένα ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο ιονοσκόπος συμβουλεύει πριν κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό εγχείρημα. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 1. Ναός του Ιούπιτερ. 2. Ναός της Γιούνων. 3. Ναός του Σατούρνου. 4. Ναός της Βέστα. 5. Ναός της Ομονίας. Οι θεοί είναι πολυάριθμοι και πανταχού παρόντες. Οι Λάριτες προστάτευαν την οικογένεια και οι Πενάτες τα τρόφιμα και γενικά τον πλούτο του σπιτιού. Αντίθετα, ο Φαύνος που βασίλευε στα δάση και στις χέρσες εκτάσεις ήταν ο θεός του χάους, της αταξίας και του πάθους. Στις 15 Φεβρουαρίου γιόρταζαν προς τιμήν του τα Λουπελκάλια που επεσήμαναν το τέλος του χειμώνα και ήταν κάτι το αντίστοιχο με το καρναβάλι της εποχής μας. Αυθονούν οι αντιστοιχίες με τους θεούς των Ελλήνων. Σατούρνος είναι ο Κρόνος. Μερκούριος ο Ερμής, θεός του εμπορίου. Βουλκάνος ο Ήφαιστος, ο κύριος της φωτιάς. Νεπτούνος ο Ποσειδώνας, θεός της θάλασσας, ενώ ο Απόλλωνας, θεός του φωτός και της μουσικής, διατηρεί το ίδιο όνομα. Ακόμη, Σέρες είναι η Δήμητρα, Διάνα η Άρτεμη, Γιούνον η Ήρα, Γιούπιτερ ο Δίας, Μινέρβα η Αθηνά, Βένους η Αφροδίτη και Βέστα η Εστία. Από τον 1ο αιώνα λατρεύεται και θεοποιείται ο Αυτοκράτορας. Σιγά σιγά οι θεοί υφίστανται τις ελληνικές επιδράσεις και αργότερα τις ανατολικές. Ειδικά τα μυστήρια γνωρίζουν μεγάλη διάδοση όπως της Κυβέλης, του Μήθρα και της Ίσιδας. Εισάγουν την έννοια της Ανάστασης πριν από την εμφάνιση του χριστιανισμού κατά τον 1ο αιώνα. Μα την αλήθεια, με τη θρησκεία ναι, με την προνομιακή αυτή σοφία κατανοήσαμε πως όλα κατευθύνονται από τη δύναμη του Θεού και έτσι επιδείξαμε την ανωτερότητά μας πάνω σε όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, κυκέρων απόκριση περιματικής. Υπάρχουν θεοί για την προστασία της πόλης. Από το ναό τους στο Καπιτόλιο, ο Ιούπιτερ, η Union και η Μινέρβα προστατεύουν τη Ρώμη. Οι ιονοσκόποι διαβάζουν τη θέληση των θεών στα σπλάχνα του θύματος. Αντικείμενα για τη λατρεία και τις θυσίες. Έθιμα και λατρεία. Σε κάθε σπίτι υπάρχει βωμός για τους Λάριτες, τους οικιακούς θεούς. Συχνά υπάρχουν παραστάσεις του οικογενειάρχη μαζί με τους θεούς, προστάτες του σπιτιού. Από τα πιο συνηθισμένα έθιμα είναι η επαγγελία. Ο πιστός υπόσχεται να κάνει μία προσφορά στον Θεό αν εκείνος εκπληρώσει την επιθυμία του. Είναι δηλαδή το τάμα που το κάνουν όλοι οι στρατηγοί πριν από τις μάχες.
Ο Ιαννός είναι ο Θεός κάθε αρχής, πρωί πρωτοχρονιά, και κάθε περάσματος πόρτα του σπιτιού πύλη της πόλης.